Σήμερα Παρασκευή, 30 Αυγούστου του 2019, χέρπινγκ λοιπόν στο Χορτιάτι. Αυτή τη φορά δεν βρέχει, πάλι η γνωστή τριάδα εδώ, εγώ, ο Ρο Εξώτικ και ο Δημήτρης. Πάμε λοιπόν να ψάξουμε. Τώρα ο καιρός είναι ευνοϊκός, η θερμοκρασία είναι πιο χαμηλή αφού ανεβήκαμε υψόμετρο. Κοντά μας είναι και το καταφύγιο. Δεν ήρθα και τόσο προετοιμασμένος γιατί έκτακτα έγινε το. Η συνάντηση. Το χέρπινγκ και η συνάντηση, ναι. Αλλά δεν πειράζει, πάλι καλά είμαστε. Για να δούμε. Λένε ότι στο Χορτιάτι έχει πολλά ζώα να βρούμε. Για να δούμε. Θα μάθουμε στην πορεία. Ζευγάρι Ευσκόρπιους, το θηλυκό με τα μωρά στην πλάτη. Μάλλον Ευσκόρπιους Καρπάθικους. Μάλλον. Ναι. Πολύ κοινό είδος σκορπιού, εντελώς ακίνδυνο. Το βρίσκουμε σε δάση όπως εδώ που είμαστε. Δείτε τα. Νάτος λοιπόν ο Ευσκόρπιος, τον κρατάω, δείτε πόσο ακίνδυνος είναι. Έχει μεγάλες δαγκάνες καταρχάς και πολύ μικρό κεντρί. Σημαίνει ότι δεν έχει ιδιαίτερη έμφαση στο δηλητήριο. Και να τον πειράσεις και να τον βάλεις να σε τσιμπήσει δεν τσιμπάει εύκολα. Νάτος. Είναι μικρό, είναι γύρω στα 3 εκατοστά. Τον βάζω εδώ μέσα πάλι, δείτε τον. Νάτος. Εδώ λοιπόν βρήκαμε ένα κρανίο από κάποιο μυρικαστικό, όπως φαίνεται και από τα δόντια του. Αρκετά ροκανισμένα, έχει μεγαλώσει. Αλλά δυστυχώς έχει σπάσει. Έλεγα να το πάρω, αλλά είναι παλιωμένο. Έχουν φύγει κομμάτια. Δεν αξίζει τόσο πολύ. Δείτε το. Κάποιο αρνί θα είναι, κάτι τέτοιο. Εδώ είναι τα μάτια του, εδώ είναι τα μάγουλά του, το ζυγωματικό. Αλλά από εδώ λείπουν οστά από την πάνω μεριά. Λιώσαν, έλειωσε. Ναι, σχεδόν έλειωσε. Σπάει. Σαν ξύλο έχει γίνει. Σαν ξύλο έχει γίνει. Ξεφλουδίζει. Σκόρπιους λοιπόν. Από ό,τι φαίνεται το μέρος έχει πολλούς. Θέλουν δροσιά, υγρασία, κοντά στα δέντρα, κάτω από πέτρες. Παντού μάλλον υπάρχουν, σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, αρσενικό Ευσκόρπιος, λίγο πιο μεγάλο από τα άλλα. Ούτε τσιμπάει τίποτα, το βάζω λίγο, δείτε εδώ με τις ζαγκάνες τώρα θα με πιάσει λίγο. Τίποτα. Πού είναι, νάτο. Πριν με είχε πιάσει, το βάλω τώρα να με πιάσει λίγο, νάτο. Mm. Αποφεύγει. Μέρα, πιάσε, νάτος. Με έπιασε. Καθόλου δύναμη. Έτσι κάνει. Τίποτα δεν κάνει. Είναι πολύ μικρό. Σχετικά μαλακό. Έχει θωράκιση. Εντάξει, όπως όλες οι σκορπιές, οι δαγκάνες είναι λίγο πιο σκληρές, αλλά δεν είναι σαν τα χετερομέτρηστα μεγάλα που έχουμε που είναι πιο σκληρά. Αυτά είναι ελέβορος. Γένος και ελέμπορος, δεν ξέρω τι είδος. Ανθίζει το χειμώνα αυτό το είδος. Είναι συγγενικό με την ανεμόνη. Είναι αρκετά τοξικό. Είναι αυτό. Έχει χρησιμοποιηθεί και σαν βότανο, αλλά μην το πάρετε. Είναι δηλητηριώδες. Λένε ότι είναι πολύ όμορφο το να ανθίσει. Δεν το έχω συναντήσει ποτέ σε ανθοφορία. Πρέπει να έρθει χειμώνα να το βρεις. Αυτά όμως είναι τα φύλλα του. Και σε αναγνωρίζεται εύκολα. Θα το βρούμε σε βουνά, σε μεγάλα υψόμετρα, σε δάση όπως εδώ που είμαστε. Έχουμε έναν ακόμα Ευσκόρπιους θηλυκό με μωρά. Βρήκαμε ως τώρα 4. Εδώ μάλλον έχει ενεργό μεγάλο πληθυσμό. Αρσενικά, θηλυκά, μικρά, απ' όλα. Δείτε τι. Εδώ είναι άρκευτος λοιπόν. Πολύ κοινοκονοφόρο στα βουνά. Μικρό και παράγει αυτούς τους κόνους που είναι σαν καρποί. Σαρκώδεις λίγο και φουσκωμένοι. Αυτούς τους κάνουν μπαχαρικό όταν ξεραθούν. Έχουν πικάντικη γεύση. Γενικώς το κονοφόρο μυρίζει πολύ ωραία. Βγαίνει παντού σε βράχια, σε μέρη με ζέστη. Πολύ ζέστη το καλοκαίρι, πολύ κρύο το χειμώνα. Δεν παθαίνει τίποτα. Έχει πολλά εδώ. Συνεχίζουμε λοιπόν το χέρπινγκ στο Σέιχ Σου. Πάλι ξεκινάμε από το Ρετζίκι, εδώ από το Ριάκι που ήμασταν και άλλες φορές. Στο Χορτιάτι κάναμε μεγάλη διαδρομή. Δεν βρήκαμε πολλά, μάλλον και η ώρα δεν είναι καλή. Και είπαμε να έρθουμε εδώ. Θα μπορούσαμε να βρούμε και εκεί, αλλά είπαμε να έρθουμε εδώ που είναι πιο σίγουρο ότι θα βρούμε κάτι. Για να δούμε λοιπόν. Μόλις περάσαμε το Ριάκι με δυσκολία. Δείτε εδώ τι κάνανε. Το γεφυράκι το όμορφο, το θυμάστε που το περνούσαμε. Το έσπασαν. Δεν ξέρω ποιοι βλάκες ήρθαν εδώ. Και σκουπίδια έριξαν, όλα τα έχουν χαλάσει. Κάθε φορά που πηγαίνουμε και χειρότερα. Μηδενικό σεβασμός για τίποτα. Ούτε για τη φύση, ούτε για τα πράγματα που έχουν βάλει για να μας διευκολύνουν να περνάμε. Τίποτα, δεν τους νοιάζει. Έλληνες, ό,τι να είμαστε. Δείτε εδώ λοιπόν, βρήκα κάτι που έχουμε καιρό να βρούμε. Δείτε. Μια σκολόπετρα. Σκολοπέντρα κιγκουλάτα μεσαίου μεγέθους. Να την τη χειρίζομαι κανονικά. Μάστερ της σκολόπετρας όπως και άλλες φορές. Έχω πιάσει και πιο μεγάλες, απλά τώρα έχω καιρό να πιάσω και έτσι. Πιάνω και τις πιο μικρές. Να τη. Βλέπετε, δεν κάνει τίποτα. Να με έπιασε με το πίσω μέρος του σώματος με τα δύο πίσω πόδια. Αυτά τα χρησιμοποιεί για να στηρίζεται. Δεν κάνει τις είναι εδώ, αλλά δεν τσιμπάει. Να τη. Αυτή τη βρίσκει κάτω από πέτρες σε υγρά μέρη. Δεν βγαίνει φυσικά έξω στον ήλιο σε καμία περίπτωση. Ψάχνει με τις κεραίες της. Έχει βγει τώρα από το περιβάλλον της και να ανησυχεί λίγο. Νάτι, νάτι. Εφέδρα. Είναι εδώ πάνω στα ξύλα. Έτσι πως τα κόψαν, αυτή είχε γατζωθεί πάνω στα ξύλα. Και ήταν και αυτή μαζί με αυτά. Εφέδρα αντιστάχια.
το πιο κοινό είδος εφέδρας της Ελλάδας. Είναι γυμνόσπερμο φυτό, όπως και τα κονοφόρα. Δεν έχει πολύ κοντινή συγγένεια με τα κονοφόρα, αλλά δεν είναι ανθοφόρο φυτό, είναι γυμνόσπερμο κι αυτό. Παράγει μικρούς κόνους και περιέχει μέσα τη δραστική ουσία εφεδρίνη, που είναι ισχυρό διαγερτικό. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Γιατί άμα το προσέξεις από μακριά, είναι απλώς ένα ξυλαράκι. Αλλά δείτε πως είναι, έχει κόμπους και έχει ένα ζευγάρι φύλων σε κάθε κόμπο. Τώρα τα φυλλαράκια είναι πολύ μικρά και έχουν πέσει τώρα. Αλλά είναι έτσι. Μπορεί να βρούμε κι άλλους. Έχει λίγο βλαστό και σπάει εύκολα. Έχω κάτι σπόρους κι εγώ, δεν τους έχω βάλει ακόμα. Αν τους βάλω και βγούνε, θα δείτε και τις ζωντανές. Μπορεί να βρούμε κι εδώ καμία ζωντανή. Για να δούμε. Να το και ένα άγριο σκόρδο. Γένος άλιουμ. Είναι η εποχή που ξεραίνονται τώρα, κάνουν το βολβό τους. Είναι πολύ μικρό το συγκεκριμένο. Έχει κι άλλα μάλλον εδώ. Και μυρίζει κανονικά σαν σκόρδο. Μια κάπαρη. Κάπαρη σε σπινόσα. Πολύ κοινό μεσογειακό φυτό. Βλέπετε εδώ απλωμένη κάτω. Ένας αγκαθωτός θάμνος με γυαλιστερά φύλλα. Και έχει και καρπούς. Αυτά που λέμε αγκουράκια της κάπαρης. Να τα. Ακόμα είναι άγουρα. Μέσα έχουν τις σπόρους και έτσι το φυτό θα πολλαπλασιαστεί. Φυτρώνει πραγματικά παντού. Πολύ κοινό και στα νησιά, στα περισσότερα βουνά, βγαίνει ανάμεσα σε πέτρες, βγαίνει σε πολύ ξερά μέρη. Αλλά από την άλλη είναι πάρα πολύ δύσκολο στην καλλιέργεια. Γίνεται, αλλά πολύ δύσκολα πιάνει. Ιδίως από μόσχευμα, από κλαδί δηλαδή. Και μαζεύεις τα μπουμπουκάκια από αυτό, τα κάνεις μπαχαρικό. Χρησιμοποιούν και τους καρπούς κάποιες φορές, τους κάνουν τους φυσί και τους χρησιμοποιούν. Και τα φύλλα χρησιμοποιούν. Τα χρησιμοποιούν τα φύλλα. Ναι. Γενικώς έχει καλή γεύση. Τώρα πήγα να φάω ένα καρπό, έτσι λίγο δοκιμαστικά να δω πώς είναι. Επικρίζει πολύ, όμως θέλει μια επεξεργασία πριν το φας. Δεν περίμενα ότι θα τη βρούμε εδώ, αλλά υπάρχει. Νάτος και ένας μεσομπούθους γκυμπόσους, κίτρινος σκορπιός, νεαρό αρσενικό, το πιάσαμε να το δείτε. Έχει πάρα πολλά εδώ μέσα στις πέτρες και μικρά βρήκαμε και πιο μεγάλα. Είναι το μόνο μέρος ως τώρα από αυτά που ψάχνουμε όπου βρίσκουμε αυτό το είδος. Είναι ο πιο τοξικός ελληνικός σκορπιός στην οικογένεια των μπουθιδών. Βλέπετε και τη διαφορά από τους ευσκόρπιους τους προηγούμενους. Έχει πολύ λεπτές δαγκάνες, γενικά λεπτό σώμα, λεπτά πόδια και χοντρή μακριά ουρά. Το τσίπημά του πονάει πάρα πολύ. Αλλά είναι κρυμμένο συνήθως. Δεν βγαίνει, δεν θα βγει να σε αντιμετωπίσει. Είναι κρυμμένο κάτω από πέτρες, σε ξερά και ζεστά μέρη. Βγαίνουν το βράδυ, κυνηγάνε έντομα, μετά ξαναγυρίζουν. Και τώρα είναι η εποχή που γεννιούνται τα μικρά, από ό,τι φαίνεται. Και στο μεσομπούθος και στον ευσκόρπιους. Γιατί βρήκαμε και μικρό τώρα. Άρα μπορεί να έχει και άλλα. Δείτε εδώ λοιπόν, μπροστά. Όλο αυτός ο πράσινος τείχος είναι εφέδρα. Εφέδρα της τάκια. Την βρήκαμε και ζωντανή λοιπόν. Είναι αυτό το θαμνώδες φυτό. Όπως είπα, είναι ξεχωριστό φυτό. Δεν είναι ανθοφόρο. Είναι γυμνόσπερμο. Ανήκει στα γνητόφυτα. Είναι μια άλλη ομάδα, δεν έχει σχέση με τα κονοφόρα για παράδειγμα. Είναι ξεχωριστή. Πώς είναι τα κυκαδόφυτα, πώς είναι τα γκίνγκο και αυτά. Είναι και αυτά μια ξεχωριστή ομάδα. Μερικές έχουν σπόρο. Αυτά τα φυτά έχουν ξεχωριστά αρσενικά από θηλυκά. Εδώ έχουν μια συστάδα λοιπόν από εφέδρα. Λεπτά κλαδάκια. Δύο ατροφικά φυλλαράκια σε κάθε κόμπο. Πού και πού διακλαδίζεται και δημιουργεί αυτή τη συστάδα. Έχει αρκετά σκληρούς βλαστούς. Και πραγματικά δεν ξέρω τι θα τη βρω εδώ. Πώς τώρα ποτέ δεν έχω συναντήσει, τουλάχιστον δεν έχω προσέξει. Είναι αυτή εδώ λοιπόν. Βρήκαμε λοιπόν και τις μπομπίνες μας, τα γνωστά τα Fire Belly, μπομπίνα βαριεγκάτα, γυρίσαμε πάλι στο ποτάμι. Δεν γίνεται να περάσουμε από αυτό το μέρος χωρίς να δείτε τουλάχιστον ένα από αυτά. Δύο βρήκαμε λοιπόν, έχει εδώ μέσα πολλά. Έχει και γυρίνους, έχει και μικρά και μεγάλα, έχει κανονικό πληθυσμό. Γκριζοπά από πάνω, κίτρινα με μαύρες πιτσιλιές από κάτω, στην κοιλιά. Και όταν απειλούνται, σηκώνονται, όπως έχετε δει και σε άλλα βίντεο, σηκώνονται το μπροστινό και το πίσω μέρος του σώματος, σαν βαρκούλα, για να δείξουν το κίτρινο μέρος από κάτω, για να δείξουν ότι είναι τοξικά. Εντάξει, δεν βγάζουν πολύ ισχυρή τοξίνη, αλλά θα κάψει λίγο αυτό που θα πάει να τα φάει. Είναι μικρά βατραχάκια, γύρω στα 4 εκατοστά και ζουν συνήθως σε κρύα νερά. Να το και ένα άλλο Fire Belly. Δείτε το. Μια μπομπίνα βαριεγκάτα. Για αρσενικό μου φαίνεται αυτό. Λίγο πιο τραχή, πιο λεπτό. Όλο πάει να φύγει. Δείτε από κάτω. Κιτρινοπή κοιλιά. Πολύ όμορφο. Έτοιμο να φύγει. Το αφήνω να φύγει λοιπόν. Για να μου το φύγει. Έφυγε. Δείτε και άλλη Fire Belly. Πιο μεγάλη. Και αυτή έχει μέσα και τροφή, έχει φάει. Μπορείτε ίσως να τη διακρίνετε εδώ. Τα άλλα ήταν αφάγωτα. Νάτι. Και αυτό μπορεί να είναι αρσενικό. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω σίγουρα. Νομίζω ότι έκανε και φωνή πριν. Για να δούμε. Νάτι, εδώ βλέπετε που ξεφουσκώνει, που φουσκώνει, αναπνέει. Για να δούμε, θα κάνει τη βαρκούλα. Όχι, έφυγε. Δείτε εδώ τι κάνανε πάλι. Δείτε τι κάνανε. Όπως είχαμε πάει στο φράγμα της Θέρμης και τα βρήκαμε. Και εδώ λοιπόν, χερπετέξ, αποθετικό φιδιών, λες και θα τους φάνε το κολαράκι. Δείτε εδώ, έχει ανοίξει από εδώ, ο Χες δεν νομίζω να έχει εδώ, το πολύ να έχει κανένα νερόφιδο και έχει και κονάκια εδώ. Τα έχετε ξαναδεί σε πιο παλιά βίντεο που κάναμε εδώ, που μοιάζουν φίδια αλλά είναι σαύρες, αλλά ο κόσμος δεν ξέρει, νομίζει ότι όλα θα του κάνουν κακό και δεν ξέρω τι άλλο. Και δείτε τι κάνει. Ρίχνει τοξικά στο περιβάλλον, χωρίς λόγο ουσιαστικά. Φυσικά το παίρνω αυτό, το πετάω εκεί που ανήκει, στα σκουπίδια. Εδώ λοιπόν τελειώνει η εξορμησή μας και για σήμερα. Σε δύο μέρη πήγαμε, δεν βρήκαμε αυτά που περιμέναμε. Βρήκαμε και τα δύο
κοινότερα είδη σκορπιών εδώ της περιοχής, τα είδατε. Αλλά από ερπετά δεν βρήκαμε τίποτα. Είχαμε βρει στο χορτιάτι φεύγοντας μια μικρή τυχόσαυρα μόνο. Μια ποντάρκης, αλλά εξαφανίστηκε. Είδατε και τα firebelly, χελώνες δεν βρήκαμε, δεν ξέρω, τύχη δεν είχαμε. Αλλά μας χάλασε όλη η εκδρομή στο τέλος. Συναντήσαμε την ανθρώπινη βλακεία πάλι κοντά μας. Εδώ βάλανε αποθετικό φιδιών. Μάλλον για τα κονάκια, δεν ξέρω τι. Είχαν καθαρίσει και όλο το μέρος, ούτε τις κρυψώνες από τα κονάκια βρήκαμε τίποτα. Και γι' αυτό κάνω αυτό που πρέπει να κάνετε όλοι όποτε βρίσκετε αυτά τα σκευάσματα έξω στη φύση. Το πετάω στα σκουπίδια, γιατί μόνο για εκεί είναι. Και τέλος. Αν ξαναβρούμε κάτι άλλο έξω τέτοιο, θα το μαζέψουμε και το πετάξουμε. Έτσι να κάνετε κι εσείς λοιπόν. Αυτά λοιπόν. Θα κάνουμε και επόμενα herping φυσικά. Θα πάμε να δούμε και άλλα μέρη. Σίγουρα θα βρούμε πιο πολλά. Αυτή τη φορά δεν είχαμε τόση τύχη, αλλά δεν πειράζει. Γεια σας και καλός αγώνας απέναντι στους βλάκες.